κλειδώνουν τα βασικά μέτρα που επηρεάζουν το εισόδημά μας για το 2025 με την κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή και την ψήφισή του μέσα στο Δικέμβριο αλλά και τη μετατροπή του φορολογικού νομοσχεδίου σε νόμο. Όπως περιγράφει σήμερα και ο προϋπολογισμός του 2025, 10 είναι τα σημαντικά στοιχεία είτε στο σκέλος των εσόδων είτε στο σκέλος των δαπανών. Παράλληλα έρχονται αυξήσεις αποδοχών για δημοσίους υπαλλήλους αλλά και απασχολούμενου στον ιδιωτικό τομέα ενώ οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσει αν δεν αντιμετωπίζουν ζήτημα με την προσωπική τους διαφορά. Τα στοιχεία που διαμορφώνουν το πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2025 είναι τα εξής. Στο 2,4 θα διαμορφωθεί το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, αναπροσαρμογή κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο του 2025, οριζόντια αύξηση μισθών δημοσίων υπαλλήλων κατά 20 ευρώ, μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα ασφαλιστικών εισφορών, οριστική κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, αύξηση ύψους κοινωνικών επιδομάτων, περαιτέρω μείωση του έμφυα, μηδενισμός φόρου στα ασφαλιστικά συμβόλαια ανηλίκων, εις πραξιενικίων Χωρί πληρωμή φόρου, φθηνότερε συνδέσει υψηλή ταχύτητα ίντερνετ. Μέσω του σχεδίου του προπολογισμού για το έτο 2025 που θα ψηφιστεί εντό του Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση αποσκοπεί στην αποσυμπίεση τη ακρίβεια που πλήττει την ελληνική κοινωνία και έχει εγκλωβίσει στι συμπληγάδε νοικοκυριά και επιχειρήσει.